Καλώς ήρθες και περαστικά σου. Ευχαριστώ πολύ. Σε βασάνισε και σένα αυτή η ιωσή που κυκλοφορεί. Εύα, έχουμε πει ότι στην ασθένεια δεν έχει κανείς μας ασυλία. Έτσι. Μπορείς να δώσεις κάποιες οδηγίες χρήσης έτσι πολύ σύντομα. Σε ό,τι αφορά τις ιώσεις. Νομίζω ότι όταν βλέπετε τον άλλον ότι έχει ιώσει, κρατήστε προστάσεις. Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Τώρα το έχουμε πει πολλές φορές. Αρκεί να πούμε ότι καλή ενυδάτωση και καλή διατροφή είναι τα πιο σημαντικά βήματα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο, Μελίνα, το είχαμε ξανασυζητήσει. Μας το είχες παρουσιάσει, αυτό το 7χρονο κορίτσι που γερνάει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το φυσιολογικό οργανισμό. Έχει μπει σε κλινική μελέτη το συγκεκριμένο πρόβλημα και το συγκεκριμένο κορίτσι. Έχουμε κάποια αποτελέσματα, κάποια που θα βοηθήσουν βεβαίως και στον αθεραπευτή. Θεραπεία είναι πολύ μεγάλη λέξη. Μακάρι όμως να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Το κοριτσάκι αυτό έχει μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εδώ βλέπετε τα πλάνα έτσι, από αυτά τα παιδιά που είναι ένα τρομερά σπάνιο νόσημα, η προτζήρια, που είναι γεννητικό νόσημα, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν είναι κληρονομήσιμο, δηλαδή από το πουθενά σε ένα ζευγάρι μπορεί να έρθει ένα παιδί με αυτή την ασθένεια που έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη που προκαλεί την πρόωρη γύρανση. Βλέπετε το παιδί πώς γεννήθηκε, τη φωτογραφία, πώς ήταν το παιδί στην αρχή, δεν έμοιαζε καθόλου να πάσχει από αυτό το ιδιαίτερα σπάνιο νόσημα. Μέσα στους πρώτους μήνες όμως οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι το παιδί δεν παίρνει βάρος, δεν παίρνει κιλά και καταλήγουν, βέβαια εδώ βλέπετε πλάνα από την ταινία του Μπέντζαμιν Μπάντον που δείχνει ακριβώς μία παρόμοια κατάσταση. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι οι πρώτες μελέτες είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για τους επιστήμονες, αφού ήδη με το κοκτέιλ φαρμάκων που αξιοποιούν ένα προς ένα, εδώ μιλάμε για παιδιά, δεν πρέπει να γίνει το παραμικρό λάθος. Άρα δοκιμάζουν ένα φάρμακο και όταν δουν ότι δεν προκαλούν περισσότερο πρόβλημα από αυτό το όφελος που παίρνουν, πάνε στο επόμενο. Ήδη έχουν δει ότι έχει σταματήσει η επιδείνωση της κατάστασης στα αγγεία. Το τέταρτο φάρμακο όμως που θα βάλουν είναι το Everolimus. Είναι ένα φάρμακο που στοχεύει το κακό στη ρίζα του, να διώχνει αυτή την δυσλειτουργική πρωτεΐνη από τα κύτταρα των παιδιών που προκαλεί την πρόωρη γύρανση. Αν τα καταφέρουν, πιστέψτε με ότι θα δούμε, και από εκεί θα κριθεί η μελέτη αν είναι επιτυχής, βελτίωση των αγγείων. Και νομίζω ότι το περιμένουμε να το δούμε. Ας ελπίσουμε να είναι επιτυχής. Μελίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα.